Τώρα, λίγα 24 ώρα πριν ανοίξουν οι κάλπες, τα κομματικά επιτελεία θέτουν σε εφαρμογή τον τελικό προεκλογικό σχεδιασμό τους. Όπως είπαμε, βάζοντας στο μικροσκόπιο κυρίως τους νέους ψηφοφόρους, αλλά και τους αναποφάσεις τους όλων των ηλικιών. Το βασικό ερώτημα είναι με ποια κριτήρια θα πάνε στις κάλπες συγκεκριμένες κατηγορίες ψηφοφόρων. Αυτό είναι το ερώτημα λοιπόν που θέσαμε σε ειδικούς αναλυτές και πάμε να δούμε τι μας είπαν. Στην τελική ευθεία μπαίνουν τα κόμματα και οι αρχηγοί τους 6 μέρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο του 2015 και ενώ το προεκλογικό κλίμα έχει ανάψει για τα καλά. Όπως πάντως σχολιάζουν οι ειδικοί, βασικό κριτήριο των εκλογέων προς την κάλπη είναι η έκφραση του θυμού απέναντι στα κόμματα. Ο εκλογέας, εκτιμώ, θα θελήσει περισσότερο να εκφράσει την αντίδραση και την αντίθεση και την ενόχληση, αν θέλετε και την αηδία του. Συνήθως είναι τα κυβερνητικά κόμματα που πρωτίστως υφίστανται αυτή τη φθορά. Τα κομματικά επιτελεία δίνουν διμέτωπο αγώνα, αφενός ανοιχτές συγκεντρώσεις, όπου πλέον το στίχημα αφορά την συμμετοχή των πολιτών, αφετέρου στη μάχη της τηλεόρασης και των τηλεοπτικών σποτ, που στόχο έχουν να συσπυρώσουν την κομματική βάση αλλά και να πείσουν τους αναποφάσεις τους και τους ψηφοφόρους της πρώτης φοράς. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί με ένα σύνθημα ελπίδας και καταγγελίας των πεπραγμένων του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει τους αναποφάσεις τους, ενώ από τη μεριά του κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ κάνουν μια αρνητική προπαγάνδα κατά της Νέας Δημοκρατίας, αλλά υπερτονίζουν και τον κίνδυνο της λιτότητας και των νέων περικοπών από μια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Εάν τα τηλεοπτικά σποτ σε μια εκλογή που επαναλαμβάνω θα είναι απορριπτική και όχι θετική προσχώρηση, καταφέρει να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία της πολιτικής παρέμβασης του αντιπάλου που ενόχλησαν την κοινωνία, για παράδειγμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, απορρίπτοντας και το θεσμικό και τον πολιτικό πολιτισμό της μεταπολίτευσης, εμπολίζει μετακινήθηκε από τον πολιτισμό στον πουλακισμό, αυτό μπορεί ενδεχομένως να έχει ένα αποτέλεσμα. Αυτό που είναι δυσάρεστο είναι ότι λείπει από την ατζέντα και από την ρητορική των μεγάλων κομμάτων, λείπουν τα ευρωπαϊκά θέματα. Δεν συζητάμε ποιο είναι το μέλλον της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση του μέλλοντος, ποια πορεία πρέπει να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια και ποια ζητήματα είναι αυτά που πρέπει να προτάξουμε στις επόμενες συνόδους. Η καμπάνια θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες με τις ανοιχτές συγκεντρώσεις των κομμάτων στην Αθήνα και τα τελευταία τηλεοπτικά σποτ που θα βγουν στον αέρα.